Can't feel my wings, I need my hands. This life is real, yo, they pretend. Ain't much to bench, I get it in. I get it in, I get it in. Can't feel my wings, I need my hands. This life is real, can't play pretend. Ain't much to bench, I get it in. On my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bang roll, on the go. Ice wall. Can't feel my wings, I need my hands. This life is real, can't play pretend. Ain't more defense, I get it in. So I hit them on the FaceTime. I need it all for them, so no, I cannot waste time. Facing these oceans, feel the water on my waistline. We trust the process and my only know it takes time. You can get it, got no worries, I'm gon' make mine. Going global, I'ma get it out the state lines. Paying taxes at a more than what you may not. Different bracket, eating off a different plate now. Can't feel my wings, I need my hands. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. Hello, ladies and gents, και καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στο Mike's Live Warrior Show. Όπως πάντα, εγώ είμαι ο James και σήμερα μαζί μου έχω τον Ανδρέα Κωνσταντίνο, το συνιδιοκτήτη του Train Station Gym στα Λατσά στη Λευκοσία. Είναι απόφυτος σε Sports Science, είναι προπονητής του Παραολυμπιακού Κυπριακού Πάγκου. Ανδρέα, καλώς ορίσες. Γεια σας. Να σου πω, είπες ο Παραολυμπιακός Κυπριακός Πάγκος. Είναι Παραολυμπιακός Πάγκος σκέτων και εγώ είμαι ο προπονητής της Λευκοσίας. Για να σε βοηθήσω. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Ανδρέα, καταρχήν να σε ρωτήσω που είναι το βασικό θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Είναι η γυμναστική στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες. Mm-hmm. Ο λόγος που θέλω να βγάλουμε το θέμα προς τα έξω είναι ένα θέμα που σε συζητήσεις εσύ αρκετές φορές. Είναι το πρόβλημα του ότι στην Κύπρο δυστυχώς τούτη η κοινωνική ομάδα ένεχει την απαραίτητη προσοχή που έπρεπε να έχει, δυστυχώς. Δημήτρη μου, όπως το είπες και εσύ, δυστυχώς, να σου το πιάσω πολύ πιο μακριά, εγώ τέλειωσα το 2011. Προσέγγισα κάποιους φορείς για να πάω να ξεκινήσω είτε να δουλέψω είτε να βοηθήσω. Δεν είχα κάποια ανταπόκριση και έφυγα για μεταπτυχιακό. Όταν επέστρεψα, είχαμε έτσι ένα μέσο, να σου το πω, για να πάω κάπου, και όταν εγώ αποτάθηκα για μέ, είπε μου εκείνον το μέσο ότι δυστυχώς, είπε μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, διότι η γυμνάστρια που έχουμε δαμέ είναι η συγγέννησα με τον υπουργό. Ωραία. Άρα, αν καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος είναι για μέ, απλά η γυμναστής και τέλειωσε, μπορεί να έχει όποια άλλη ειδικότητα που δικαιούται να έχει όποια ειδικότητα θέλει και δουλεύει όπως δουλεύει καμία τη δουλειά μου. Άρα, καταλαβαίνεις ότι που για μέ ξεκινούν τα κάποια προβλήματα για κάποιον που τελειώνει ειδική αγωγή, ειδική φυσική αγωγή, να σου το πω έτσι. Ναι. Και έτσι, ξεκίνησα να δουλεύω μόνος μου. Επήγαινα σε σπίτια και βοήθουν άτομα με ειδικές ανάγκες που μόνος μου. Να σου πω και ένα έτσι αστείο. Όταν έκανα friend request στο ειδικό σχολείο Λευκοσίας το 2013, ναι. Θυμούμαι ότι έκαμε με accept, να σου το πω να γελάσεις,
Το 2017, νομίζω, ή 2018, έκαμε με accept και θυμούμε το γιατί κάθομουν πάει στην κοπηλατική να ξεκινήσω ζέσταμα και έπαιξε το κινητό μου και απλά γύρισα και είδα το και έγραφε που πάνω ειδικό σχόλιο Λευκοσίας accepted your friend request. Που τότε. Εγώ είχα το κάνει το πράγμα για να του συστήλω, ξέρετε, αν θέλετε κάποια βοήθεια, αν είτε internship, να πάω δωρεάν, να ξεκινήσω να κάνω κάτι, αλλά άμα έχω μια προϋπηρεσία που πίσω μου 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο δουλεύκαμε και δουλεύκα και 3-4 μόνος μου με τούτα τα άτομα, τι να πάω να κάνω πλέον στο ειδικό σχολείο. Να ήθελα και τώρα θέλω, αλλά ξέρω ότι δεν θα με καλέσω, δεν θα μου. Γι' αυτό και δημιούργησα τα μέσα σπίτι μου στο TradeStation μαζί με την Ελένη την Ελευθερίου δημιουργήσαμε την ομάδα η οποία έχουμε 10-12 άτομα όσα έχουμε και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, σε πρώτη φάση θέλω να σε πάρω λίγο πίσω να συζητήσουμε του πώς ξεκίνησες εσύ, πώς έφτασες στο σημείο να ασχολείσαι με άτομα που έχουν τέτοιες ικανότητες. Πώς έμπηκες στη διαδικασία να σκεφτείς ότι τούν τα άτομα θεωρώ εγώ ότι χρειάζονται τη βοήθεια μου. Ήταν που τις σπουδές σου, ήταν που το μάστερ, που το είδες, αποφάσισες ότι θέλει να ασχοληθείς με εκείνον τον τομέα συγκεκριμένα. Να σου πω. Εγώ ήμουν αθλητής του ΓΑΣΥΠΗ χρόνια. Και μέσα σε στις διακοπές έβαλε μας ο προπονητής να πάμε τυχαία μια προπόνηση το πρωί. Και εκείνη την ημέρα είχα συν και η τυφλή προπόνηση. Το, λοιπόν, και εγώ είχα κάποιες απορίες την ώρα που τους έβλεπα και έκανα προπόνηση. Και στο τέλος ερώτησα τον προπονητή μου και είπε μου ότι έτσι κάνουν προπόνηση οι τυφλοί. Δεν μπορείς να βάλεις έναν να τρέχει μόνον του. Πρέπει να έχει δεύτερο για να τον κατευθύνει. Ναι. Το, λοιπόν, και που τελειώσαμε εμείς και τελειώσαν και εκείνοι, είχε μια κοπέλα που ήθελε να πάει να πιει νερό. Και ήθελα και εγώ να πάω να πιω νερό. Και ο προπονητής της είπε μου, μπορείς γε μου να πάτε να πιείτε νερό. Και εγώ και την ώρα λέω του, ναι, μπορώ λέω του, να έρθεις μαζί μου, είπα της. Εγώ και ξέρω ότι είναι η βλέπη υπόψη σου και κατάλαβα. Ναι. Το, λοιπόν, και την ώρα που γυρίσα εγώ για να πάμε, εκείνη έπιανε τον νόμο μου. Και εγώ ξυπάστηκα. Ναι. Και λαλί μου, μη ξυπάζεσαι λαλί μου, γιατί αν δεν σε κρατώ, δεν θα βλέπω λαλί μου να πάμε να πιούμε νερό. Κατάλαβα. Και λέω ότι δηλαδή, εσύ να βλέπεις δηλαδή, όπως να με κρατάς, εντάξει, υπολογίζω ότι μου μωρώ εγώ. Αλλά εξήγησε μου ότι όπου πάω εγώ, μέσω μου εμένα, αντιλαμβάνεται και έρχεται και εκείνη. Και ήσουν εσύ ο οδηγός της. Μπράβο, πήγαμε, ήπιαμε νερό, ήρθαμε, μιλώ σου. Τώρα, το πώς το εθιάλεξα τούτο. Όταν πήγα εγώ στο πανεπιστήμιο, ρε φίλε, τούτο που έγινε, εγώ δεν ξέχασα το εύκολα. Είχα το πάντα μες στο μυαλό μου και πάντα άρεσκε μου να νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω κάποιον που θέλει βοήθεια. Το, λοιπόν, και όταν πήγαμε, είχαμε 4 ειδικότητες τότε στο πανεπιστήμιο. Η μια ειδικότητα ήταν κλειστών χώρων management για τα γυμναστήρια. Η άλλη ήταν η ειδική φυσική αγωγή, η άσκηση και η υγεία και, και ο αγωνιστικός αθλητισμός που περιλάμβανε όλα τα αθλήματα και ό,τι μπορεί να φανταστείς γύρω από τον αγωνιστικό αθλητισμό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ επειδή έκανα στίβον τότε και επειδή άμα κάνεις ένα πράγμα πολλά ή πρέπει να το πετάσεις ή να πρέπει να πεις να το αφήκω γιατί θέλω να το μάθω τούτο που δεν το ξέρω. Λοιπόν, και επειδή εμένα ο αγωνιστικός αθλητισμός ποτέ δεν με, επειδή ήμουν αθλητής πάντα ενεργός, δεν με τράβαν να πάω να γίνω προπονητής. Επειδή πάντα είχαμε στο μυαλό μου, α, είμαι αθλητής, άρα είμαι οκ. Okay. Ναι. Το λοιπόν, εκαλέσαν μας που τις ειδικότητες για να μας μιλήσουν. Η ειδικότητα του γυμναστηρίου, θα σου πω ψέματα, τράβησε με. Γιατί είναι κάτι που έκαμα και έχω. Ναι. Το λοιπόν, και επήραν μας μία μέρα στο, όταν εφιαλέξαμε την ειδικότητα, γιατί εγώ την άσκηση και η υγεία δεν την έθελα γιατί δεν με τράβαν.
Και ο αγωνιστικός είπα ότι να μείνω μακριά και είχα εκείνες τις δύο. Και διάλεξα την ειδική αγωγή, γιατί έξερα ότι μπορούσα να πάω να παρακολουθήσω και κάποια μαθήματα για τα γυμναστήρια, αν ήθελα. Και έτσι και λαλώ, αφού να μπορώ να πηγαίνω να φορώ τα μαθήματα, αν δεν τα καταφέρω στην ειδική αγωγή, είναι να πάω στο κλειστό. Επήρα μας την πρώτη ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Φίλε, έχεις τον λόγο μου, είμαστε 40 άτομα παραπάνω. Ναι. Εμπήκε ο καθηγητής μες στην τάξη. Γεια σας, Λαλή. Θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα στο ειδικό σχολείο Τρικάλο. Είπαμε, ωραία. Επίσης, είπε ο καθηγητής, θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο δεν θα είμαστε 45 άτομα, όπως θα είναι. Και έμεινε ο ένας αθώρεν τον άλλο. Λέει σου, καλά, ναι, ήρθαμε 40 άτομα, μας θέλει τούτος. Γιατί μας λαλεί το πράγμα, ας πούμε. Εγώ, επειδή ερώτησα τους περσινούς, τους Κυπραίους, ναι, είπα μου ότι είναι να μας πάρει για να δει τις αντιδράσεις μας μέσω σχολείου. Και να δει ποιοι κάνουν και ποιοι έγκαμουν. Ναι. Και ήμουν λίγο προετοιμασμένος. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, εντάξει, πήγαμε στο ειδικό σχολείο. Τα πράγματα που φορείς είναι δύο συναισθήματα. Ή να σε διακατέχει το συνέστημα ότι θέλεις να βοηθήσεις και ότι δεν ξέρω, αλλά να μάθω και να βοηθήσω. Και το άλλο είναι ότι ή θα μαραζώσει να σε πιάει το κλάμα και θα φύγεις. Ναι. Το λοιπόν. Όπως τα είχαμε στο μυαλό μου, ρε φίλε, εγώ επειδή αγαμέ, δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Είχα άλλους συμφοιτητές μου, είχε κάποιον μόλις επίαμεν έφυγε. Είχε άλλους, μόλις είδαν τα πρώτα μωρά μες στην αυλή και παίζαν, εσηκωστήκαν εφίαν πριν καν να κόψουμε μια κουβέντα. Και να μέσω τα πολύ λόγω, ώσπου να φύγουμε, ρε φίλε, εμείναμε καμιά 25-20. Είσαι δίκαια. Δηλαδή, ο καθηγητής έξερε που έλεγε πριν ότι θα είμαστε ήδη. Λοιπόν, και ύστερα πήρε μας πίσω στο Πανεπιστήμιο και εδώ και μας ένα χαρτί και ήθελε να γράψουμε τα συναισθήματα που μας διακατήχαν πριν και μετά. Λοιπόν, εγώ δεν ένιωθα κάτι. Ήμουν οκ. Okay. Δηλαδή, έγραψα του ότι χάρηκα έγραψα του. Λοιπόν, και ερώτησε με γιατί δεν γράφεις. Και λέω του, δάσκαλε, εγώ χάρηκα, αλλά δεν είναι... Και πολλοί ένας παρέας που πίσω, και άλλοι, τι γαϊδούρι. Και λάλλω, ας πούμε, εντάξει, έπρεπε να κλάψω. Γιατί να κλάψω. Αφού μπορούσα να ήμουν εγώ τσάμε, ας πούμε, και να ήταν το μωρό γίνον στη θέση μου εμένα να με βοηθήσει. Ισχύει. Γιατί να κλάψω δηλαδή και να στεναχωρηθώ. Αφού ο λόγος που επιλέγεις τούτο είναι τη δουλειά, επιλέγεις τη γιατί μέσω του ότι είναι να κάνεις γυμναστική κοινού του ανθρώπου και να το δεις ότι σε δυο μήνες, τρεις, διότι δεν είναι όπως εμάς που είναι να κάνουμε ένα μήνα και να δούμε κάποιο progress. Θέλεις δυο, τρεις μήνες. Λοιπόν, είναι να το δεις ότι είναι καλύτερα, ότι η ψυχολογία του είναι καλύτερα, διότι είναι για μένα που πατούμε παραπάνω εμείς, ας τη ψυχολογία. Λοιπόν, το feedback και το που πιάνεις, αφού χαρά μου να σου δώσει. Γιατί να με χαρώ δηλαδή εγώ, γιατί και τούτη διαφωνία που είχα πάντα με πάρα πολλούς. Που άλλο μάνα μου ήρθε το μωρό, γιατί μάνα μου ήρθε το μωρό. Ισχύει. Πήγαινε ρε κοντά στο μωρό και πέ του, φίλε, να μου κάνεις, εντάξει, ούλα καλά, να κάνουμε σήμερα, να σηκώσουμε, να... Εγώ είμαι στο γυμναστήριο τους παραπάνω πελάτες, να σου το πω έτσι σε εισαγωγικά, έχω τους εκπαιδευμένους. Στην αρχή έφερα τους δύο άτομα με καροτσάκι, τα οποία είχα τα και πιέναν και κάμναν μόνα τους και δεν ήθελαν πολύ βοήθεια. Απλά ήμουν για μέ και έβλεπα την κατάσταση. Και άμα χρησιμοποιούν κάποιον όργανο που έπρεπε να κάνουν κοινά τα άτομα, έβαλα τα ίδια τα άτομα και πιέναν. Και λάλλον τους πιένε ρώτα τον Κυριάκο, ας πούμε, πώς θα σε τέσσε.
για να ξεκινήσει ο κόσμος να μπαίνει μες στη διαδικασία ότι α, σε τούτο το γυμναστήριο θα έχουμε και αμία. Καταλάβω. Λοιπόν, γι' αυτόν και τώρα, αν έρθει στο γυμναστήριο, Θεού θέλοντος, όταν θα ανοίξουμε, να δεις ότι ο κόσμος δαμέ είναι πολλά πιο διαφορετικός που άλλα γυμναστήρια. Γιατί μόλις δει ότι κάνει ο άλλος κι αμέ, αμέσως ξέρει ότι π.χ. τούτη η γωνιά δαμέ, α, εν το παιδί δαμέ, δεν θα πάω να κάνω σε το μηχάνημα, γιατί μόνο και το παιδί μπορεί να κάνει κι αμέ. Δεν μπορεί να κάνει ποδά, να κάνω ποδά. Έχω τα πολλά καλά έτσι ρυθμισμένα, να σου το πω, που τα έβαλα στο γυμναστήριο και είμαι πολλά χαπία τούτο. Γιατί είχα ένα φόβο. Να ξέρεις πάντα ότι ο κόσμος για μένα είναι πάρα πολλά κακός με τούτα τα άτομα. Και μόνο στην Κύπρο, να με λάλλουμε μπελάρες. Και τον καιρό που σπούδαζα στην Αγγλία στο μεταπτυχιακό, αδερφέ. Δηλαδή, άμα λαλούμε ότι η Αγγλία είναι 500 χρόνια μπροστά σε θέμα special needs και εμείς είμαστε 500 χρόνια πίσω, άμα μπαίνεις μέσα στο... άμα θωρείς κάποιον με έναν αμαξίδιο και σταματά το λεωφορείο, να που σημαίνει, ότι θέλει να μπει μέσα. Ναι. Γίνεται να πιένεις να προμουκέσαι, να σου το πω έτσι, να μπεις πριν μου κοινό. Αντροπή. Και έγκανε ο τύπος τούτος που επίγεντζε μπροστά από τον άνθρωπο με ο καροτσάκι. Επίγεντζε στάθηκε και αμέ που έπρεπε να παρκάρει το καροτσάκι για να ξεκινήσει ο λεωφορείο. Και έμπηκα εγώ πίσω από τον άνθρωπο με ο καροτσάκι και θόρουν τη φάση μουλή και σταμάτησε ο άνθρωπος μέσα στη μέση και θόρε τον παίχτη μου που έστακε και αμέ. Και λαλή του, I'm sorry, λαλή του, I want to sit here. Και γυρίζει εκείνος, ξέρεις, με μια απάθεια, έτσι. Και του, I'm sorry, sir, like. Και μου, εγώ πίσω ήθελα να του πω, τι συγγνώμη, ρε. Δηλαδή, εθωρίζα με κοτσά μου τα πέλα. Ενώ πως την κουβέντα με τους Κυπρέους που παρκάρουν πας στο πάρκινγκ για ως ανάπηρο. Ισχύει. Φίλε, τι να τους πεις, ρε. Γι' αυτό που σου λέω ότι ό,τι και να κάνεις, στην Κύπρο είμαστε πίσω. Σκέφτω ότι τα λεωφορεία τα καινούργια που ήρθαν τώρα, που υποτίθεται για μένα που γύρνουν, να σου πω έτσι, σταματά και γύρνει, ναι, έρχεται στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο για να μπαίνουν μέσα. Αν έχει 3 χρόνια, 4 που ήρθαν. Κατάλαβες να μπω άλλο. Ναι. Δυστυχώς τα άτομα σε πολλούς τομείς έχουμε τα περιθωριοποιημένα και είναι τεράστιο λάθος. Και είναι καθαρά θέμα σεβασμού. Σεβασμού, βασικού σεβασμού. Να σου πω, πιο παλιά έφταιαν και λίγο οι γονείς, πολλά πιο παλιά. Δηλαδή, αντρέπονταν επειδή το μωρό τους είχε, ξέρω εγώ, κινητικές δυσκολίες. Αντρέπονταν να πάει θάλασσα, πιέναν επίσκεψη γιατί ευαρκούνταν να φορτώσουν το μωρό μες στο αυτοκίνητο. Είναι πελάρες του τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, άμα εσύ ο ίδιος σαν γονιός δεν κοινωνικοποιείς το παιδί σου, τι θα προσφέρεις σε γιον το παιδί. Άμα δεν έβρεις εσύ activities να το βάλει να κάνει, πώς θα κάνεις το μωρό μπορεί να γίνει 18, μπορεί να γίνει 20, να ενταχθεί στην κοινωνία και να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας. Άμα το έχεις βαούμενο 15 χρόνια σπίτι, μπορεί να γίνει 15 και να πρέπει να το πάρεις από εκεί ποδά και σε κάποια φάση που έχει που μπορούν και οδηγούν, θα σου πω έτσι. Ναι. Άμα είναι να πει να οδηγήσει, να του πεις ότι πιένε στον Άγιο Δομέτιο σήμερα και φέρμουν, πού είναι να ξέρει που είναι ο Άγιος Δομέτης, αφού 15 χρόνια, 16 είσαι στον βαούμενο. Πώς είναι να πάει. Ισχύει. Θέλω να σταθώ λίγο σε τούτον. Καταρχήν θέλω να κάνω τούτα τα άτομα, όπως είπες και εσύ, πρέπει να ξεκινάτε το πράγμα που σπίτι, που πάει όπως είπες και εσύ, δεν υπήρχε. Πρέπει να ξεκινούν να τα βάλουν σε διαδικασίες, να κάνουν activities έτσι ώστε όχι μόνο να κοινωνικοποιούνται, να θωρούν κόσμο, να ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα που να νιώθουν γίνει καλύτερα. Μιλώ για μέναν και εσέναν που γυμναζόμαστε γενικά. Μιλώ για τον μέσον άνθρωπο, ο οποίος που μόνος του δύσκολο να σηκώσει να πάει γυμναστήριο,
πόσο μάλλον για έναν άτομο που μπορεί το περιβάλλον το δικό του να μην το βοηθά το να μπει στη διαδικασία να ψάξει activities. Ποια παραδείγματα που είδες εσύ που άτομα που είχαν τέτοιου είδους κινησιακές δυσκολίες μπήκαν στη διαδικασία είτε από σπίτι είτε από άλλες επιδράσεις να δοκιμάσουν να κάνουν μια μορφή γυμναστικής. Θεωρείς τα ότι είναι willing να το κάνουν, ότι έχουν και εκείνα θέληση, θέλουν να δουν καινούργια πράγματα στην αρχή, πώς αντιδρούν. Να σου πω. Άμα έρθει κάποιος φίλος τους και δοκιμάσει και πει τους ότι είναι καλά ή να πάνε να δοκιμάσουν. Αλλά πρέπει πάντα να έρθει εκείνος ο ένας. Τώρα εκείνος ο ένας έρχεται διότι μπορεί να του το συστήσει κάποιος γιατρός, μπορεί να του το συστήσει κάποιος φυσιοθεραπευτής, μπορεί να του το συστήσει, ξέρω εγώ, ή ο φίλος ή κάποιος που ενώ σου... Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο πολύ διαφήμιση μπορούμε ή να το πούμε, ξέρω εγώ, αλλά πάλι αν δεν έρθει κάποιος δαμέ και να δει πώς δουλεύουμε και να του αρέσει, θα σου πω έτσι, γιατί πάντα πρέπει να του αρέσει, θα μπορεί να το πει του άλλου και να τον κάνει να έρθει. Να το μεταφέρει και παρακάτω σε άλλον κόσμο. Ναι. Όπως να σου πω ένα που έγινε με την κατάδυση. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σάρσης Βαρών οργάνωσε μια κατάδυση για αμαία. Ναι. Το λοιπόν. Και στην αρχή είχε που είχαν κάποια φοβία. Ναι. Την πρώτη φορά πήγαν, τη δεύτερη φορά πήγαν από μόνοι τους, ας πω έτσι. Καταλαβες. Έτσι είναι. Άμα έχει κάποιον για μένα ο οποίος είναι willing και να τους πείσει και να τους δείξει ότι δεν είναι κάτι το... Διότι υπόψη σου ότι έχει πολλά αμαία που κάνουν κολύμπι. Ναι. Άρα άμα είσαι willing να μπεις μες στο νερό, να μην είσαι willing να μπεις μες στη θάλασσα. Καταλαβες. Άρα αλυσία. Άμα έχει κάποιον ο οποίος μπορεί να τον πείσει τον άλλον ότι είναι ok, να έρθει. Εμείς δάμε στο γυμναστήριο, ας πούμε, εγώ είχα και άτομα που έπαιζαν μπάσκετ. Εκείνοι που έπαιζαν μπάσκετ, ο ένας έφερε μου ακόμα ένας. Είχε που έκανα χορό. Εκείνοι που έκανα χορό, είπαν και τους άλλους, ήρθαν και κάνα δυο από τους άλλους. Είχε και που μας είδαν που το Facebook μας, που το Instagram. Σιγά σιγά ενώ σου εκείνος που έχει πίστη να ξεκινήσει, να ξεκινήσει. Ένας που φοάται πρέπει να του δώσει το άλλο. Δεν θέλει ιδέες, πρέπει να του βάλει λίγο πίεση. Ναι. Μια και πάμε σε τούτη βάση. Θέλω να σε ρωτήσω, στην Κύπρο, γενικά από πλευράς αθλητισμού, είμαστε πάρα πολλά πίσω. Πάρα πολλά πίσω. Όσο μάλλον στο να βοηθούμε τέτοια άτομα. Να σου πω, τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε καλύτερα. Δηλαδή, αναπτύξαμε και το παραολυμπιακό μας πάγκο. Έχουμε, νομίζω, 4-5 αθλητές. Και έχουμε και δύο που είναι καλοί. Έχουμε και σε άλλα αθλήματα, π.χ. στο εγκαλαθόσφαιρα για μία, με αμαξίδιο. Ναι. Έχουμε καλούς παίχτες. Εντάξει, το άλλο είναι ότι όσον εξελίσσεται και η τεχνολογία και η γενετική, καταλάβες, και εντάξει, παίζει ρόλο το γενεολογικό δέντρο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον γεννιούνται μωρά με κινητικές δυσκολίες ή κάτι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο μηδαμινές οι πιθανότητες. Ναι. Το λοιπόν. Ένα point που θέλω να σου πω για να καταλάβεις που μου το είπε ο προπονητής ο προπονητής που έχουμε, ο Ομοσπονδιακός,
Είπε μου ότι στην Ευρώπη πλέον είναι πολύ λίγα τα άτομα με πολιομιελίτιδα. Ναι. Και άμα δεις ανά το παγκόσμιο, ας πούμε, έχει παγκόσμιους πρωταθλητές των Παραολυμπιακών Πάγκων που είναι με πολιομιελίτιδα. Κατάλαβες. Ναι. Άρα είναι και οι νάνοι που είναι πάρα πολλά δυνατοί στις κατηγορίες τούτες. Στην Κύπρο εμείς και γενικά στην Ευρώπη είναι εσύ. Ναι, είναι εσύ. Κατάλαβες. Έτσι είναι, τούτα είναι θετικά, ενώ σου είναι, εντάξει. Εν και ξέρεις πώς είναι να γεννηθεί κάποιος, αλλά εν και θέλεις να έχει οτιδήποτε, ας πούμε. Έχουμε Κύπριους αθλητές όπως την Καρολίνα την Πελεντρίτου που ήταν πρωταθλήτρια κολυμβήσης σε παραολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Που εδιέπρεψε στην κατηγορία της. Τι είναι κάτι αν έτυχε να το παρατηρήσεις που κάνει έναν παιδί το οποίο απλά αποφάσισε να κάνει γυμναστική για να περνά ωραία. Τι κάνει έναν άτομο να αποφασίσει ότι εγώ που πάρω να το κάνω για να περνώ ωραία να πάω σε αγώνες, να κατεβώ πρωταθλητισμό. Πώς φτάνουν στο σημείο γίνα τα άτομα να πούν ότι εγώ θεωρώ ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, θα πάω να κάνω πρωταθλητισμό. Να σου πω, πάντα θέλεις έναν, νομίζω, θέλεις έναν να σου το πει. Δηλαδή, άμα δεις κάποιον ο οποίος εγκαλώς έχει skills, να τον προσεγγίσεις και να του πεις, ρε φίλε, είμαι προπονητής στο τάδε άθλημα και θεωρώ ότι άμα κάνεις προπόνηση, ότι θα του πεις μπορείς να κερδίσεις, να του πεις μπορείς να αγωνιστείς και αμέσως να διεκδικήσουμε κάποια θέση. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αν γίνος ο άνθρωπος θέλει και θα το κάνει, θα με βέζει ψυχολογία που σου λέω. Θα το κάνει. Αν έχεις κάποιον ο οποίος μπορεί να το βοηθήσει και ψυχολογικά και οτιδήποτε, να το κάνει. Αν όμως ο άνθρωπος ο ίδιος δεν το θέλει, θα το κάνει. Καταλάβεις. Ναι. Ή αν είναι ένα μωρό από 16-17, ας πούμε, και πει ο παπάς του όχι, ξέρεις να μου να σου πει. Μα είπε μου ο παπάς μου όχι, τελειώσε. Ναι. Εγώ, ας πούμε, είμαι εκείνος που να πάω να μιλήσω για τον παπά. Που ενώθω, ας πούμε. Να πάω να μιλήσω για τον παπά και της μάμμας και του καθηγητή στο σχολείο και να πάω να τα κάνω όλα. Γιατί αν ο Μιτσής θέλει και αποδείξει μου εμένα ό,τι θέλει, εγώ να είμαι δίπλα του. Ναι. Αλλά άμα το δω ότι είναι έτσι και έτσι, θα το κάνω ούτε. Διότι να χάσω την ώρα μου εμπόρια να βοηθήσω κάποιον άλλο. Ναι. Ναι. Γι' αυτό που πάντα είναι, πάντα το θέμα είναι εμπάνω τους. Θεωρείς ότι ανεξάρτητα με τις ιδεολογίες που τους γίνουν που σπίτια, παράδειγμα τον που είπες ότι μπορεί να πει ο γονιός ότι όχι, δεν θέλω να κατεβεί σε αγώνες. Πώς είναι η επίδραση είδες αν επεμβεί είτε ο προπονητής είτε κάποιος τρίτος που όντως μπορεί να τους αλλάξει γνώμη. Αλλάσουν εύκολα γνώμη. Φίλε, εγώ λαλώ τους να πάμε μια φορά και αν δείτε ότι έχει οτιδήποτε και δεν θέλετε να ξανασυμμετάσχετε, είναι ok, να το δεχτούμε. Και εντάξει, μόνο και μόνο που την προσέγγιση που ένα του δόκει ο Γενικός Γραμματέας, ο Ομοσπονδιακός, να μιλήσουν και με τον πρόεδρο, ενώ σου ένεχει να μην να φύγουν τον αθλητή να σταματήσει, ειδικά αν του αρέσει. Ναι. Και σε όλα τα αθλήματα θεωρώ το πράγμα, ότι είναι μόνο στον Παραολυμπιακό Πάγκο. Γιατί και σε μια ομάδα να πάεις στην Νικοσία Rollers, να πάεις να πάρεις κάποιο φίλο σου, ας πούμε, για να δοκιμάσει, μόνο και μόνο που να μιλήσεις με τον προπονητή και με το άλλα παιδιά και αμέ, ξέρω εγώ, άμα δει ο γονιός ότι το παιδί του περνά ωραία και αμέ, ας πούμε, θα του πει, θα ξαναπάεις. Να τον πάρει. Καταλάβω. Ωραία. Έχεις παραδείγματα αθλητών που είτε είδες είτε έζησες που διαπρέψαν που δυστυχώς μπορεί να μην τους ξέρουμε. Γιατί όπως είχες καρύρωση προς τα έξω είναι το πρόβλημα κυρίως στην Κύπρο του ότι δείχνουμε σπορ όπως παραολυμπιακά σπορ. Δυστυχώς η τηλεόραση το μόνο που δείχνει όσο δείχνει, δείχνει μόνο ποδόσφαιρο. Μάπα, δείχνουν μόνο μάπα. Ενώ υπάρχουν τόσα άλλα άτομα που κάνουν πολλά μεγάλα πράγματα μέσα στον αθλητισμό και δεν τους παρουσιάζουν.
ποια παραδείγματα αθλητών που είδες εσύ που συμμετέχουν σε αγωνίσματα και δεν φαίνονται πουθενά, δυστυχώς. Εννοείς αμέα αθλητών. Ναι, ναι. Εκείνος που είναι γνωστός, που άμα δεν τον ξέρεις, που οι περισσότεροι δεν τον ξέρουν, είναι ο Μάμαλος, ο Έλληνας, ο Παραολυμπιονίκης, ναι, στον πάγκο. Δηλαδή, φίλε, εν το 38ο παράδειγμα που άμα ρωτήσεις κάποιον αν γνωρίζει τον Μάμαλο, ποιος είναι τούτος. Και τελειώσει. Για μένα χάσαμε. Όλοι. Και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Γιατί όπως κέρδισε, ας πούμε, ο Κοντίδης και γίνηκε ολόκληρο κακό, να μην ξέραμε και τον Μάμαλο, ας πούμε, που κέρδισε. Ναι, ναι. Και σαν τον Μάμαλο είναι και άλλους. Απλώς, εντάξει. Για μένα είναι κρίμα. Π.χ. νομίζω και με την Καρολίνα την Πελεντρίτου, ο λόγος που έγινε και τόσο θέμα ήταν ότι δεν κάνει που η κοπέλα είχε το πρόβλημα αντίκαι. Είχε που προσπαθούσαν να την ευκάλουν ότι ψέματα. Για να καταλάβεις. Ναι. Αντί να πάει και αμένα πει στις κοπελούας, μπράβο. Και να κρύψεις, να σου το πω έτσι. Και να κρύψεις. Ναι. Είχε που πιέναν και λαλούσαν ότι, άμα ξέρεις, περιπέζει, κάνει εδώ στα ψέματα. Ναι, δεν ξέρει να μπορεί να κάνει η κοπέλα. Σήμερα να ξυπνήσω και να κάνω ότι έχω πρόβλημα για να πάω να κολυμπήσω να κερδίσω. Ναι, τούτο το πράγμα να σκεφτεί, ακριβώς. Ναι. Εν τούτο που λαλούμε ότι δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε, ναι, να κάνουμε τούτο να σκεφτεί. Φάζει. Φίλε, αφού ώρες-ώρες έγινε, αν το σκέφτεσαι, έγινε αστείτητη, πολλά αστεί. Να σε πάρω στα άτομα που ασχολείσαι εσύ στο γυμναστήριο σου κάθε μέρα. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, καταρχήν είπαμε και πριν ότι αν κάποιον άτομο βάλει στο να εμπλακεί σε διαδικασία να κάνει activities έξω από σπίτι του, είτε του την άθληση είτε το οποιοδήποτε activity. Αλλά στα άτομα που έχουν κινησιακές δυσκολίες, παρατήρησες αλλαγή και στη ψυχολογία τους και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν γενικά το τι οπτική τους πας στη ζωή, το τι κάνουν, επειδή για πάρα πολλοί κόσμο, είτε έχει κινησιακές δυσκολίες, είτε όχι, το να γυμναστεί διά του διαφορετική οπτική γωνία σε πάρα πολλά πράγματα. Φίλε, καταρχήν θα σου το απαντήσω με μία συζήτηση που είχα εχθές μαζί με την αθλήτρια μου της Λευκωσίας του Παραολυμπιακού Πάγκου. Έστειλε μου μήνυμα, ερώτησε με τι κάνω. Και άλλο της, είμαι καλά, Μαρία μου, εσύ πώς είσαι? Είμαι καλά, προσπαθώ να κάνω λίγο γυμναστική στο σπίτι και είπε μου λείπει το γυμναστήριο και ο πάγκος. Ναι. Άρα, άμα σου λέει ο αθλητής σου ότι λείπει του το γυμναστήριο και ο πάγκος, σημαίνει ότι ψυχολογικά είναι λίγο down. Άρα, σκέφτου πόσο δύναμη παίρνει μόνο και μόνο που έρχεται δαμέ και κάνουμε προπόνηση. Διότι τούτοι οι άνθρωποι ζουν που τη γυμναστική, δηλαδή εμάθαν ότι πρέπει να πάνε, αρέσκει τους και άμα τους το κόψεις, ενοχλάται. Ναι. Διότι ξέρουν ότι θα πάει γυμναστήριο να κάνουν όπως εγώ, να σχολάσω που είναι δουλειά και να πάω να κάνω γιατί πρέπει να χάσω 5 κιλά. Να πάει στο γυμναστήριο γιατί ενώ φίλος του, ο Γιώργος δάμε, που έρχονται την ίδια ώρα, ενώ ο προπονητής ο Ανδρέας μαζί που κάνουν παρέα και καταλαβες. Ναι. Και άμα έρθουν δάμε, δεν έρχονται δάμε μισή ώρα και φεύγουν. Έρχονται δάμε, μπορεί να κάτσουν και 2 ώρες. Καταλαβες. Εν τζάμε που θωρείς να μπου γίνεται. Εσύ που ασχολείσαι κυρίως με τον πάγκο, τι είδους προπόνηση ξεκινάς να μιλάς με κάποιον άτομο, έτσι ώστε τι θεωρείς εσύ πρώτα για να καταλάβεις ότι άτον το άτομο τραβά παραπάνω για πάγκο και όχι για άλλο αθλήμα. Να σου πω δυστυχώς, δαμή, γιατί όντως εν δυστυχώς,
για να κάνει κάποιος πάγκο, πρέπει να του το επιτρέπει, πρώτα απ' όλα, να επιτρέπεται κινησιολογικά, δηλαδή και από τον τραυματισμό που μπορεί να έχει ή που την αναπηρία που μπορεί να έχει, να σου το πω έτσι, πρέπει, αν σου το επιτρέπουν τούτα, μπορείς να κάνεις. Διότι έχει μωρά που ο ένας όμως γύρνει μπροστά και ο άλλος είναι ζαβός. Ναι. Άρα αυτόματα δεν μπορούμε να κάνουμε μπάγκο για κίνδυνο τραυματισμού. Ναι. Τώρα λοιπόν, έχει μωρά τα οποία έχει κόσμο, ας πούμε, που μπορεί να το βάλει στο ράμο να πέσει πάνω στον μπάγκο, οι ώμοι του να μην μπορούν να υποστηρίξουν την κίνηση. Άρα να πρέπει να ξεκινήσεις πρώτα μια ενδυνάμωση και αν του βάλεις μετά και δεις ότι δεν έχει μπάλανς, δεν μπορεί να μπαλανσάρει λόγω του τραυματισμού, πάλι μπορεί να ασχοληθεί με τον μπάγκο. Ναι, ναι. Τώρα να βάλεις κάποιον να κάνει μπάγκο για να γυμναστεί, ναι, να το βάλεις με την μπάρα, κανέναν κιλό, να κάνει λίγο γυμναστική, ναι, αλλά να το πάρουμε σαν πιο professional, να σου το πω έτσι, εμπορούμε, γιατί θέλουμε να έχουμε τραυματισμό, ας τον τραυματισμό να σου το πω έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, οπότε το approach που έχεις εσύ πας στο κάθε άτομο που ασχολείσαι, είτε εμπολά μεγάλος αθλητής, είτε απλώς κάνει το για να περνά ωραία. Πώς ξεκινάς τα πρώτα σου βήματα έτσι ώστε να εντάξεις ομαλά το άτομο μες στο γυμναστήριο? Το approach μου είναι το ίδιο με όλους. Είτε είναι αμαία, είτε είναι κανονικός. Το approach μου είναι όπως ενάρθει κάποιος στο γυμναστήριο, να του μιλήσω το ίδιο, και ενάρθει κάποιος με wheelchair, να του μιλήσω το ίδιο. Λοιπόν, τώρα δω ότι να σου το πω ότι ο wheelchair έχει potential για να αγωνιστούμε και να κάνουμε πράγματα, να τον πιάσω μια μέρα και να του πω αεφέ, πρέπει να μιλήσουμε, να σου πω κάποια πράγματα, να μου πεις αν ενδιαφέρεσαι. Εξηγώας του την κατάσταση και που κάνουμε και να δείξει μόνο του. Μπορείς να ξέρεις. Okay. Που έρχονται τα άτομα, για παράδειγμα, όπως είπες και εσύ πριν, αναλόγως και με το τι κινησιακό πρόβλημα μπορεί να έχουν. Ναι. Που έρχονται τούτα τα άτομα, η μορφή της γυμναστικής που έχουν, πώς αλλάζει αναλόγως με το κινησιακό πρόβλημα που μπορεί να έχουν? Καταρχήν, όταν έρχεται κάποιος δαμέ, κάνουμε ένα assessment. Το assessment γίνεται για να ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, εντάξει, ποιες ασκήσεις μπορεί. Πρώτα απ' όλα πιάνουμε αν δουλεύει, αν δεν δουλεύει, γιατί παίζει ρόλο. Πιάνουμε ύψος, βάρος, τσακάρουμε το σώμα, πόσο δυνατόν είναι, μπορεί να πούμε να προσπαθήσει να κατεβεί μόνος του το καροτσάκι και μετά να ανεβεί πάνω. Τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία αν τα κάνουμε σημαίνει ότι είναι δυνατόν το σώμα και μπορούμε να χτίσουμε μπασκίνο. Αν δεν μπορεί, σημαίνει ότι ξεκινούμε που πολλά πιο πίσω. Ναι. Το λοιπόν. Και πρώτα απ' όλα θέλει και την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Γι' αυτό ναι. Κάνει το πρώτο το assessment. Και μετά βγαίνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι για κάθε ένα διαφορετικό. Κανένας δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πρόγραμμα. Ναι. Okay. Έχει κάτι που απολαμβάνεις εσύ πάρα πολλά activity που κάνεις με τούτα τα άτομα? Εγώ απολαμβάνω άμα τους θωρώ και δυναμώσουν και έχει άσκηση, ας πούμε, που την κάνουμε και θέλουν και ήδη να σηκώσουν κιλό και αμέ πορώνουμε. Αρέσκει μου πολλά. Γιατί η Μαρία μου, ας πούμε, που είναι 50 κιλά, που είναι η αθλήτρια μου της Λευκωσίας, έκαμε 62 κιλά πάγκο. Την ημέρα που τα έκαμε, εγώ ήμουν... μπορεί να ήμουν 7 μέτρα που ήμουν. Όχι έναν 76, ήμουν 7 μέτρα. Κατάλαβες. Εν και αμέ που θωρείς και λαλείς, η Μαρία κάνει 62 κιλά, εντάξει, και θωρείς έναν παρέα, ας πούμε, που έρχεται δαμέ, βάλεις του 10-10, και άλλοι σου ρωτάνε λένε κουτούτσι, είναι έτσι, άλλοι του καλά. Εντάξει, κουτούτσι. Οκ.
Θέλω να μου πεις, μιας που μπήκαμε σε τον το θέμα, θέλω να μου πεις παραδείγματα τέτοιου performance που είδες, τέτοιου είδους, ας πούμε, η Μαρία, το να σηκώσει παραπάνω που μου πω τίποτε, ένα point 2 νομίζω που φκένει, που το ίδιο της το βάρος. Ποια είναι άλλα παραδείγματα αθλητών, αφού ασχολείσαι παραπάνω με τον πάγκο στη Λευκοσία, ποια είναι άλλα παραδείγματα που είδες και είπες ότι, wow. Φίλε, ο άλλος ο Μιτσής που είναι δυνατός είναι ο Σωτήρης που παίζει μπάσκετ στο Νικοσία Ρούλερς, αλλά ήθελε να μείνει στον μπάσκετ, δεν ήθελε να κάνει πάγκο, αλλά ξέρω ότι είναι πολλά δυνατός. Ναι. Και ο άλλος που έχουμε δαμένο, ο Ανδρέας ο Χαραλάμπους, που και εκείνο είναι πολλά δυνατόν παιδί. Ναι. Αλλά άλλο να σηκώνει μια κοπέλα. Η Μαρία η Πικούα που είναι στη Λεμεσό, ας πούμε, που πήγαινε και αγώνες εξωτερικό. Κι άμε, ας πούμε, να δεις μια κορούα και να σηκώσει 95 κιλά, ας πούμε. Κατάλαβες, λαλείς, wow, άμα είναι άντρας, γενικά εμείς στα αθλήματα τα οποία έχουν βάρος, θα σου δώσει κάποιος σημασία. Να πεις, έκανα 200 κιλά σκουάτ. Εντάξει ρε παιδί, αφού κάποιος θα έρθει βαρό. Ενώ άμα του πεις ότι ξέρεις η τάδε κοπέλα έκαμε 95 κιλά clean jerk στο βάρος στην αρσή βαρό. Ναι. Ακούεις τους ούλους. Oh. Κάμε 95 κιλά clean jerk. Μιλούμε για ούλοι έχουν μέσα στο μυαλό τους ξέρεις τις κοπέλες θα μια 20, μια 10 να κάνουν. Και λαλείς του άλλου οι άλλοι, ας πούμε, έκαμε 105 κιλά τέτλι. 105 κιλά τέτλι. Ας πούμε, κι αν είναι τους ο πανικός τους αρσενικούς, αμάν τους πεις ότι έκαμε η κοπέλα 100 κιλά, διότι κοινή εγκάμνου. Κοινή εγκάμνου. Λοιπόν, και έτσι, λίγο πιο με τις κοπέλες, είναι πολλά power. Οκ, είπες πριν ότι είσαι άτομο το οποίο έκαναν και παγκόν και μπάσκετ. Ναι, ήταν είχα άτομο που έκαναν μπάσκετ και παγκόν είναι η Μαρία. Η Μαρία έκαναν και μπάσκετ και παγκόν και χωρών και σταμάτησε που το μπάσκετ γιατί είχε θέμα με το μάτι της και ήταν επικίνδυνο και πρέπει να σταμάτησε. Οκ, θεωρείς ότι τα άτομα θωρείς άτομα με κινησιακές δυσκολίες ότι κλείνουν παραπάνω προς κάποια αθλήματα, προτιμούν τα να τα δοκιμάζουν και μετά να τα εξασκούν παραπάνω. Να σου πω. Να σου πω το ίδιο που σου είπα πριν. Είναι που είναι να τους κατευθύνουν ή να κατευθυνθούν από τους φίλους τους και αν τους αρέσει να μείνουν για μένα. Ναι, οκ. Okay. Έτσι είναι. Εμένα δαμέ στο γυμναστήριο έτσι έγινε και θεωρώ ότι θεωρώ ότι και στα άλλα αθλήματα έτσι γίνεται, διότι πιάσαμε και τηλέφωνο εμένα που ακόμα ένα δυο ομοσπονδίες και ρωτήσαμε αν έχω άτομα να τους στείλω. Ναι. Λοιπόν, και λέω τους εγώ δυστυχώς έχω δυο άτομα, λέω. Αν μπορείτε, στείλτε μου εσείς που έχετε παραπάνω. Οκ. Και εντάξει, προσπαθούμε. Οκ. Okay. Τι θεωρείς, πάντα στα πλαίσια της Κύπρου, τι θεωρείς ότι είναι κάτι που κάνουμε, κάποια πράγματα που μπορεί να κάνουμε καλά όσον αφορά τον αθλητισμό στα άτομα που έχουν κινησιακές δυσκολίες. Να σου πω, τώρα έχει λίγα χρόνια, αναπτυχθήκαμε πάρα πολλά και στο στίβο, έχουμε αθλητές και τον πάγκο στήριξαμε τον πολλά και γενικά θωρώ και αχτίβει τις μέσων άλλων ομοσπονδιών που καλούν να κάνουμε επιχείτουν το αχτίβει σήμερα η πηχή η τοξοβολία που έκαμε αχτίβει και κόσμο που έπιε. Ενώ σου συνέχεια κάνουν πράγματα για να έχει να έχει action, να σου πω έτσι. Π.χ. όπως έκαμε εμάς ο πρόεδρος μας την κατάδυση, ας πούμε.
Ναι. Ύστερα νομίζω ήρθαν και οι ΟΙΚ και έκαναν κατάδυση μαζί. Δηλαδή είχε ένας που έναν και έκαναν κατάδυση. Κατάδυση μαζί. Okay. Νόσου σιγά σιγά ξεκινήσαμε και κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ και να σου το πω και είμαι και σωστός και ξέρω το ότι αν δεν ήταν ο κορονοϊός, τώρα ήταν να είμαστε πολλά πιο καλά. Διότι, διότι τα παραπάνω άτομα φοβούνται γιατί μπορεί να θεωρούν και τον εαυτό τους ευπαθή ομάδα που είναι καταναγκαστικό για μένα. Ναι. Το, λοιπόν, και οτιδήποτε activity ακυρώνεται αυτόματα. Ισχύει. Οπότε τούτα τα άτομα ο χρόνο που ήταν να έχουν να πάνε να κάνουν κάτι αναγκαστικά κόφηκε λόγω ηθικών. Για να καταλάβεις, εμείς δαμε είχαμε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αυτισμού. Έρχονταν δαμε άτομα που την ελαφριά μορφή ως τη βαρετή μορφή και κάναμε λίγη γυμναστική. Μόλις ξεκίνησε το φτιολί με τον κορονοϊό, δεν ξαναήκταν τα πλάσματα. Οκ. Okay. Όσον αφορά τούτο το κομμάτι, ποια θεωρείς ότι είναι κάποια καλά βήματα σταδιακά να ξεκινήσουμε να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί είναι εκείνο που είπαμε πριν ότι ξεκινά από το θέμα σεβασμού και μετά είναι πράγματα που είμαστε πίσω, είτε τούτα ελεοφορία, είτε τούτα συμπεριφορά. Ποια θεωρείς ότι είναι καλά βήματα πρώτα από κοινωνικό επίπεδο και μετά σε θέμα αθλητισμού? Φίλε, πιστεύω πρώτα απ' όλα θέμα παιδείας του καθενός. Δηλαδή, άμα γεννηθείς μέσα σε μια οικογένεια η οποία ο παπάς και η μάμμα επίανε στο Λύκειο και μέσα σε μια οικογένεια που ο παπάς και η μάμμα τελείωσαν το πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν συνοεί ένα πράγμα διαφορά, ναι, μπορεί να έχουν και δραστικές διαφορές. Κατάλαβες. Και θεωρώ ότι, εντάξει, πάμε καλύτερα. Αλλά νομίζω να θέλουμε να λέω 50 χρόνια να φέρουμε τον νου μας, 100 μέσω. Ναι. Έχει point του τον που σου λέω, διότι ακούμε όχι για μία, ακούμε για κανονικά άτομα κάποιες ιδεολογίες κάποτε που κάποιους και λαλείς ρε πέλε, έχουμε 2020. Πού πάμε. Τούτον το πράγμα που μου λαλείς, έλεγε το γιαγιά μου τον καιρό των Εγγλέζων. Ναι. Έλεος. Και γι' αυτό που σου λέω ότι ας σου πω μια κουβέντα που την είπε μια συγγενής μου εμένα, αλλά μεγάλης ηλικίας. Είχαμε αγώνες και λέω τους εγώ ένα φύγιο πρέπει να πάω στη Λεμεσό γιατί αύριο έχω αγώνες και θα αγωνιστώ μόνο εγώ, έχω και αθλήτρια. Και γύρισε μια θεία και λαλή μου είναι τα αθλήτρια. Λαλό της, έχω μια κοπέλα που με το καροτσάκι, λαλό της, και να τη βάλουμε να σηκώσει κιλά. Ω, λαλή μου, μα εφωάται. Φίλες, το εφωάται, δεν συζήτησα κάτι άλλο. Λαλό της, τι αν να φύγω, να πούμε άλλη φορά. Ναι. Κατάλαβες να μου σου άλλο. Αντί να μου πει μπόρι, αντί να μου πει με γίνεται, να μου πει εφοάτε. Γιατί να φοηθεί. Πού κολλά θα φοηθεί η όλη αυτή. Ακριβώς. Έρχομαι και λαλό σου τώρα και όπως είπα πριν. Ότι αν δεν περάσουν 50-100 χρόνια να φύγουν το mentality της φοβίας του, δεν θα πάμε πιο μπροστά. Οκ. Okay. Ας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες πριν ότι για να ξεκινήσει κάποιον μωρό, έστω και το παραμικρό activity, πρέπει να έχει έναν άτομο, είτε τούτον φίλος του, είτε τούτον μπορεί να πάει κάποιος δάσκαλος του, να τους πει να ξεκινήσουν κάτι. Ναι, αλλά είπα σου ότι έχει που το φορούν, που το Facebook, που το ναι, Instagram. Ναι. Εντάξει, που θέλω να φτάσω. Ναι. Και όταν είναι ένα πολύ καλό σημείο που μπορεί κάποιον άτομο να ψάξει και να δει όντως κάτι. Μπορεί να μιλήσει με κάποιους αθλητές οι οποίοι είναι ανοιχτοί, είδες ας πούμε παραδείγματα αθλητών είτε ατόμων που γυμνάζονται, που να μιλήσουν με κάποιον άλλον ατόμο που θέλει να τους ρωτήσει κάτι. Ναι. Π.χ.
Έχω, είπε μου ο Αλέξανδρος ο αθλητής μου που έπαιζε μπάσκετ, τώρα έκαμνε κολύμβηση, ότι μίλησε με έναν άλλον που έκαμνε στη Λεμεσό. Ναι. Και ήταν πολύ καλός. Άρα θέλω να σου πω ότι μεταξύ τους έρχονται σε επαφή και μιλούν. Εν τούτο που θέλω να βγάλουμε. Εν τούτο που θέλω να βγάλουμε μπροστά έξω. Ναι. Γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιον άτομο να θέλει όντως να μάθει κάτι να ρωτήσει κάποιον άλλον που το κάνει ήδη. Αν ξέρει έστω και έναν άτομο. Και ρωτούμε και ήδη. Έχει που με ρωτούν, λαλούν μου ξέρεις τον τάδε ή ξέρεις ίνταλους μπορούμε να μάθουμε για το τάδε πράγμα. Ή π.χ. για την κατάδυση ας πούμε που εγώ δεν ξέρα. Είχε να ακούσει ένα παιδί που δαμε, είπε μου, τηλεφώνησα και είχα μου πει ότι ήταν να μου τηλεφωνήσουν και εμέναν αύριο, ας πούμε, για να μου πούν. Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ έμαθα το που το μωρό δάμε και πια πιο γλύωρα. Αλλά ενώ σου μιλούν, εν πολλά μικρή κοινότητα και τα πράγματα μαθαίνονται πολλά γλύωρα. Οι γονείς που ποιο σημείο μπορούν να ξεκινήσουν. Επειδή, όπως είπε εσύ πριν, ξεκινά από σπίτι σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βάθμο. Εννοείς οι γονείς να ξεκινήσουν τι? Οι γονείς που πού μπορούν να ξεκινήσουν να, έχουν, να βάλουν στη διαδικασία το παιδί τους να έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα. Που τον καιρό που είναι μωρό. Ενώ που, δηλαδή, που τον καιρό του δημοτικού. Ναι, που τον καιρό του δημοτικού, ας πούμε, ένα μωρό, έχει κολυμπητήρια τα οποία κάνουν κολύμπι σε άτομα με ιδιαίτερα. Ναι. Άρα για μένα, ας πούμε, ένας γονιός το καλοκαίρι, ας πούμε, πρέπει, όχι, πρέπει να πάρει το μωρό να κάνει κολύμπι. Διότι το κολύμπι, για μένα, είναι το α και το ω σε άτομα που έχουν εγκεφαλική παράλυση, να σου το πω έτσι. Ειδικά με σπαστικότητα, διότι το νερό χαλαρώνει. Οκ. Ναι. Πες μου κι άλλα για τον, δεν είχα ακούσει καθόλου, γι' αυτόν που εν... Να σου πω, όταν έχουμε έναν άτομο το οποίο, να σου το πω έτσι, εσφιχτόν εγκλειωμένο, να σου το πω έτσι, μόλις το βάλεις μέσα στο νερό και πιάσεις το κεφάλι του και γύρεις το πίσω και μείνει δαμέ και βάλεις και το άλλο το χέρι απλά να το έχεις να νιώσει ασφάλεια, χαλαρώνει, θωρείς το ότι αφήνεται. Τούτος είναι ο στόχος για εκείνα τα άτομα τα οποία είναι τέντα όλη την ώρα. Ναι. Όσο μασάζ και να κάνει, όσο φυσιοθεραπεία και να κάνει, μόλις το βάλεις μέσα στο νερό, ανοί ούλα. Θωρείς και ασέρ κάτω ότι που είναι έτσι, ανοί. Μπορείς να το ισώσεις, χαλαρώνει. Δηλαδή δεν έχει πιο ευεργετικό πράγμα από το νερό. Και την πίστηνα για τα άτομα. Λοιπόν, για τους άλλους που κολυμπούν, ας πούμε, για να δυναμώσουν ή οτιδήποτε, η αντίσταση του νερού είναι νούμερο ένα, διότι δεν προκαλεί καμία επιβάρηση στις αρθρώσεις. Ναι. Λοιπόν, και άμα θέλεις να τους δυσκολέψεις ή οτιδήποτε, μπορείς να τους δώσεις τις σανίδες, μπορείς να τους δώσεις τα πατς που φορείς πας στα σέρκα, που βάλεις παραπάνω αντίσταση και μόνο και μόνο με την κίνηση που να κάνουν να δυναμώσουν χωρίς να σου πει πόνο των καρπών, πόνο των αγκώναν, πόνο των ώμων. Ναι. Έχει... Γι' αυτό που σου λέω ότι το νερό για μένα είναι πολλά μεγάλο πράγμα, πολλά δυνατό. Okay. Να σε πάρω στο συνδέεται με τούτον. Τώρα δυστυχώς έχουμε τις συνθήκες που τα άτομα που έχουν κινησιακές δυσκολίες επειδή κλείσαν τα γυμναστήρια και οι χώροι που πήγαιναν και κάνουν δραστηριότητες, υπάρχουν άτομα τα οποία σπίτι του. Πώς είναι εύκολο, όχι πώς είναι εύκολο, πώς είναι κάποιος τρόπος να αντιμετωπίσει έναν άτομο αθήνα να κάνει κάτι και να έχει την πρόσβαση σε έναν χώρο που να μπορεί να το κάνει όσο εύκολα ήταν να το κάνουν πριν με το πρόγραμμα του. Τι μπορούν να κάνουν. Να σου πω, όπως κάνεις εσύ γυμναστική σπίτι, να κάνουν και εκείνα τα άτομα γυμναστική σπίτι. Εγώ μπορώ να βγάλω ένα πρόγραμμα με, είτε με sticks, είτε με κάποια βάρη που είναι σπίτι, είτε με λάστιχα.
το οποίο θα το εφαρμόσει για όσον καιρό χρειαστεί και εννοείται κάθε 5-6 εβδομάδες αλλάσουμε το πρόγραμμα ώσπου να περάσει το διάσταση. Ναι. Π.χ. η Μαρία μου, ας πούμε, σπίτι της έχει 2 εξάδες νερό τυλιμμένες πάνω στο ξύλο με τέλα σταθερές και κάνουν πάνω. Okay. Απλώς για να μην ξεχάσουμε την κίνηση και την τεχνική. Ναι. Ναι. Και μόλις καλοκαιρέψει, να σου το πω έτσι, ο κόσμος να ξεχίσει να πιένει και θάλασσα. Απλώς τώρα έχει χειμώνας, έμπαση, μόλις έρθει ο Μάης, να πιένει. Σιγά σιγά. Okay. Για να κλείσουμε, πέ μου πού μπορούν να έβρουν το υλικό που βγάλεις προς τα έξω, να δουν βίντεο που βγάλετε πάνω, πολλά ωραία βίντεο με άτομα που τους κάνετε προπονήσεις. Βίντεο μπορούν να μπουν στη σελίδα του γυμναστηρίου στο Facebook, PlayStation Gym, στο Instagram μου εμένα, είναι a.c, συγγνώμη, andreas.wf, στο Instagram της Ελένης Ελευθερίου, και τούτα τρία, ναι, τούτα τρία. Να μπουν όλα και στο description. Ανδρέα μου, ευχαριστώ πάρα πολλά για τον χρόνο σου. Μακάρι να το δουν όσα παραπάνω άτομα γίνεται τούτο. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ θα σας δω την επόμενη φορά. Bye. Γεια σας.